Μου πεις δεύτερο μέρος, μαχητικό και πολύ έτσι αδρεναλίνη, νομίζω χτυπάει κόκκινο. Από την μαχητική αυτή στήλη της αγαπημένης συνεργάτιδας Μαρίας Πανταζή που είναι εδώ κοντά μας με τον καλεσμένο της, τον Γιάννη τον Γαγγελίδη, επαγγελματίας αθλητής kickboxer. Και βεβαίως με πολλές διακρίσεις, εμείς δεν μπορούμε να γεμίσουμε όλο το στούντιο με ζώνες, γιατί τώρα θα με πάει, θα με παραπέμψει σε σχολή, έχει και πολλές. Αλλά βάλαμε έτσι τις δύο πιο τελευταίες, να πω, τις δύο διακρίσεις του Γιάννη, πιο τελευταίες. Καλώς ήρθατε. Σας καλωσορίζουμε και τους δύο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, λοιπόν. Να πω ότι η Μαρία Πανταζή, έτσι, μέσα από τα διάφορα εσωτερικά και εξωτερικά γυρίσματα, επιλέξαμε όπως και πέρσι με τον Δημήτρη Χρυσόπουλο να παρουσιάσουμε κάποιους διακεκριμένους αθλητές που μπορούν να μας πούν τις δικές τους αληθινές εμπειρίες. Που αυτό για τον κόσμο, για το kickboxing, έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας, παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Ο Γιάννης, επειδή είναι ένα νέο παιδί και με πολλές διακρίσεις, νομίζω ότι είναι αυτό ακριβώς που θέλει ο κόσμος να ακούσει από ένα πολύ νέο παιδί. Ένα παιδί που αν περπατάει στο δρόμο, πολύ βασικό αυτό που λέω, δεν του φαντάζει. Δεν του φαντάζει ότι είναι αυτός ο πρωταθλητής. Αλλά αυτό κιόλας δείχνει. Γκρέμισες. Γκρέμιστα. Αυτό όμως κιόλας. Δεν πειράζει, κάτσε. Δεν πειράζει. Δεν είναι κάτι. Αυτό όμως, να μιλήσω λίγο για τον τηλεθεατή μου, δείχνει ότι το kickboxing, γενικότερα τα μαχητικά αθλήματα, έχουν μια πολύ σημαντική φιλοσοφία, θέση και φύση. Ότι δίνουμε όλο μας το είναι και τη δύναμη, τη γροθιά, την μπουνιά, ό,τι θες στον νομίζω ότι αυτό δουλεύει καθαρά με την ψυχή μόνο, όμως, πέρα από την τεχνική, βεβαίως, έτσι δεν είναι. Είναι ψυχή, δεν είναι θέμα σωματότυπο, επειδή εγώ είμαι τούμπανο, θα σου ρίξω και θα πέσεις κάτω, μπορεί να μην μπορούσα, όχι εγώ μπορώ, αλλά λέμε για είναι και τον νεύρο. Το νεύρο και ότι αυτό γίνεται μόνο μέσα στο ring. Αυτό δεν το αφήνουμε να μας παρασύρει στην καθημερινότητα, ναι, σωστά, Γιάννη. Να πω κάτι άλλο. Πριν πει ο Γιάννης, ότι αυτό μας βοηθάει πάρα πολύ και στη ζωή μας, το να είμαστε πιο αυτοσυγκρατημένοι. Ναι, και προσπαθούμε να προστατευόμαστε από διάφορα προβλήματα. Δηλαδή, να μην προκαλώ πράγματα στον δρόμο. Να γιατί αν προκαλέσεις και όσο θα προκαλέσεις και το κακό. Δηλαδή, μπορείς να συγκρατηθείς, ας πούμε. Για πες μας, Γιάννη, μπορείς να συγκρατηθείς. Ναι, σίγουρα είναι αυτό. Γιατί άλλο στον δρόμο και άλλο μέσα στο ring. Τώρα να βγει στον δρόμο να σου πει κάποιο κάτι για να το χτυπήσει ή να το προκαλέσει κάποια ζημιά. Ωραία. Εσύ απαγορεύεται κιόλα. Έχει κουραστεί από τον Μπάμπη και από τον Γιώργο. Έχει κουραστεί πάρα πολύ και δεν έχει ενέργεια μετά. Τι άλλη ενέργεια να έχει να δώσει ο άνθρωπο όταν κάνει προπονήσει, εννοεί. Ναι, πάει. Προπονείται κάθε μέρα αυτό το παιδί εδώ. Επαγγελματία, το παιδί. Σε εννοούμε, βέβαια. Σε κάνει όλη μέρα. Ο Αλέξανδρο δεν σταματάει, παιδί. Κάθε μέρα γυμναστήριο, κάθε μέρα δεν φτάνει πια. Δηλαδή έλεο. Κατά πόσο όμω, Γιάννη, μέσα στην σκληρή σου προπόνηση και με του προπονητέ σου δίπλα που ξέρω είναι πολύ σκληρή η προπόνηση δική σας, επειδή το ήσαμε τη Μαρία λίγο πριν τους αγώνες. Κατά πόσο όλο αυτό κάποια στιγμή περπατάς στον δρόμο και βλέπεις δύο να μαλώνουν ή βλέπεις ότι θέλουν να πάνε να κάνουν τσαμπουκά και το θεωρείς πια τόσο γελίο, τόσο τίποτα, γιατί το έχεις δει πολύ, έχεις χτυπήσει πολύ και το έχεις περάσει. Ποια είναι τα συναισθήματά σου όταν βλέπεις ένα τσαμπουκά στον δρόμο, λοιπόν? Νιώθω κάπως περίεργα, γιατί ξέρω ότι θα χτυπηθούν, θα τσακωθούν και μετά δεν θα έχει κάποιο συγκεκριμένο λόγο. Παρ' όλα αυτά, στη ζωή σου ποτέ δεν χρειάστηκε να ξεθάψεις την τεχνική σου για να προφυλάξεις τον εαυτό σου? Μερικές φορές... Έχεις πλακωθεί στον δρόμο? Ναι, γιατί. Δηλαδή, έχεις πλακωθεί στον δρόμο? Και τις πιάσω, θα μου πει μπράβο, αλλά δεν σε βαράω γιατί είμαι ο πρωταθλητής και δεν πρέπει. Συγγνώμη, αλλά θέλω να κάνω και λίγο το δικηγόρο του διαβόλου τώρα. Και σου πάει και πολύ. Να επανέλθω βεβαίως και μου πάει και φόραγα και πράντα. και να επανέλθω σε αυτό που προείπες. Ότι βλέποντας κάποιους στον δρόμο να μαλώνουν, ακόμα και να χτυπιούνται, οτιδήποτε άλλο και καταλήγουν και στέματα που λέει ο λόγος, αν θες κάπου μέσα σου εκνευρίζει, γιατί δεν καταλήγει κάπου. Δηλαδή θεωρείς ότι δύο άνθρωποι που μπορεί να έχουν μία λογομαχία, ακόμα και να έρθουν στα χέρια, γιατί μπορεί να πει εγώ ότι η κοπέλα του άλλου αν είμαι άντρας ή γιατί μπορεί να βρεις την αδερφή σου, τη μάνα σου. Δεν είναι ένας λόγος, ενώ στο ring πάντα υπάρχει ένας λόγος. Ποιος είναι αυτός? Στο ring είναι καθαρά ένας αγώνας. Δεν είναι... Που μετά αφιλιώ... Είναι άθλημα, παιδιά. Αυτό που κάνουμε είναι άθλημα. Δεν είναι λόγος, είναι άθλημα. Είναι άθλημα. Λοιπόν, νομίζω πως στον δρόμο υπάρχει ένας λόγος και απλά δεν έχει ουσία και αξία. Να πλαγώνονται οι άνθρωποι στον δρόμο για κάτι τέτοιο. Και γενικά δεν αρχίζει να πλαγώνονται πουθενά εκτός αν είναι άθλημα. Και να πάρει ένα ρίγκ να το κάνουν. Μέσα στο ρίγκ υπάρχουν κανόνες. Δεν είναι μπαίνουμε και κάνουμε ναι. Μας αρέσει. Είναι αυτό είναι σημαντικό. Πότε ο Γιάννης ο Καγγελίδης ξεκίνησε επαγγελματικά και το είδε λίγο διαφορετικά το θέμα, όπου είπε ότι εγώ από εδώ και πέρα για όσα χρόνια είναι, αφιερώνομαι σε αυτό. Μια πες, Γιάννη μας. Πότε ξεκίνησες? Ο Γιάννης, πες πόσο είσαι, Γιάννη, καταρχήν. Είμαι 20 χρονών. Είναι μόνο 20 χρονών.
Έχει κατακτήσει όλα αυτά. Μια άλλη εκπομπή. Δεν σε ρώτησα πώς είσαι. Δεν χρειάζεται. Δεν τον έκανα και 50. Το Γιάννη ρωτήσαμε. 24-25, και εντάξει, φυσιολογικό. Το Γιάννη ρωτήσαμε. Γιάννη, για πες μας και πόσο χρόνο ξεκίνησες. Ξεκίνησα 16 χρονών. Από δική σου απόφαση ή από τους γονείς, όπως σε μένα ο μπαμπάς του ανιψιού μου του είπε ότι να πας kickboxing, ο άντρας που είναι πολύ καλός, μικρός βέβαια, αλλά του έδωσε το έναυσμα, εσύ το σκέφτηκες μόνος σου ή είχες... Ναι, ναι, μου άρεσε, το έβλεπα και ήθελα να ξεκινήσω. Τι ήταν αυτό που σου άρεσε, τι είναι αυτό που μέχρι σήμερα σου αρέσει σε αυτό το άθλημα? Μου αρέσει να αγωνίζομαι... Καλά. Να κάνεις προπόνηση με μένα, πες τα αυτά, αυτά και δεν τα λες. Δηλαδή, αυτά εξυπακούονται. Πέρα από το ότι μπαίνετε σε ένα ring και να, εντάξει, ο κόσμος ακούει και σου λέει, μα τι τέλος πάντων άθλημα είναι αυτό, να μπαίνεις, να πλακώνεσαι στο ξύλο, να ματώνεις, να πονάς, να υποφέρεις. Τι σου προσφέρει αυτό? Τι μας προσφέρει λοιπόν αυτό σε ένα άθλημα, πέρα από ένα οπτικά για τον κόσμο που είναι εκεί, είναι αρκετά εξεταριστικό και ανεβάζει την αδρεναλίνη σίγουρα, έτσι. Εσένα λοιπόν τι σου προσφέρει, γιατί λέμε ότι η μπάλα είναι ένα άθλημα, παράδειγμα δανείζομαι, το οποίο σου μαθαίνει και την ομαδικότητα και την αυτονομία όμως παράλληλα. Πρέπει να πράξεις και με την ομάδα σου, ναι, αλλά και μόνος σου, αυτόνομα πρέπει να σκεφτείς να κάνεις κάτι σωστά. Ως άθλημα λοιπόν τι μας προσφέρει? Τη σκέψη που σίγουρα πρέπει να σκεφτείς πριν πράξεις, ναι, και μάλιστα σε πλήρη εγρήγορση να υποθέσω, σωστά. Εσύ όταν ήσουν μικρό, 16, να μου πει: εντάξει, άντρε 16. Και τώρα μικρό είναι. Ναι. Όχι, δεν είναι μικρό, γιατί εμένα είναι ο γιο μου, ο οποίο είναι 11 χρονών, έχει ξεκινήσει kickboxing με τρέλα. Α, για να ξέρει. Ναι. Λοιπόν, εντάξει, άμα ξεκινάει λοιπόν από τα 11, να τον εδώ στα ring κάπου στα 18. Στα 18 και εσύ από κάτω να φωνάζει. Όχι, με. Ναι, το αντέξω. Τι είναι αυτό που σου μένει τελικά μετά από κάθε αγώνα και έχοντα και τη θέση του νικητή? Καταρχήν, έχοντα θέση του νικητή, βλέπει διαφορετικά αυτόν που νίκησε. Στο τέλο του αγώνα, λέμε. Να πούμε και άλλο. Το βλέπει λίγο με κομμένα, αλλά. Η εμπειρία μένει πάνω απ' όλα. Μεταξύ μα τώρα, αυτό σε κάνει να νιώθει πιο δυνατό στην καθημερινότητά σου? Δηλαδή. Σαν χαρακτήρα. Περπατά και ξέρει ότι έχει ένα πρωταθλητικό καλό ιστορικό. Σε κάνει να νιώθεις και λίγο πιο δυνατός. Υπερόπτης, ρε παιδί μου, το δυνατός, ότι είναι ένας ποφυλαράκο, μη μου τη βιδώνεις και πολύ. Γιατί είμαι και ο Τάδε. Ναι. Και βέβαια, εντάξει, αυτό είναι... Τι δίνει, να λέμε, μπράβο, μου χαίρομαι που λες αλήθειες. Γιατί αυτή είναι και μια αλήθεια, Μαρία. Ε, τι ήρθαμε να πούμε ψέματα εδώ πέρα. Όχι, λέω, ότι δεν μπορεί να λέμε ότι... Εγώ είπα ότι είναι 20 χρονών. Ναι, άλλο λέω, δεν μπορούμε να λέμε συνέχεια ότι ξέρεις αυτό το κάνω μόνο στο ring και έξω, ας πούμε, νιώθω μια πάπια. Ε, δεν γίνεται αυτό. Γιατί το έχω ακούσει να το λέει πρωταθλητής. Και δεν μ' αρέσει, νομίζω ότι είναι ψεύτικο. Πάντως, συγγνώμη, σε διακόπτω πάλι. Δεν έχεις πάει να πεις και τίποτα. Όχι, τώρα εντάξει, σε πρόβλημα στην αρχή. Έχω προσέξει, Μαρία μου, θα μου το πεις και εσύ αυτό κατά πόσο ισχύει. Και ξέρω ότι θα ότι οι άνθρωποι που είναι μέσα στο ring και είναι έτσι, βγάζουν αυτές τις ενέργειες. Είναι πολύ low, βρε παιδί μου. Πολύ chill out που λέμε. Πολύ ήρεμη. Ξέρεις γιατί, γιατί το άθλημα μας προσφέρει και ηρεμία και σκέψη και πολλά πράγματα. Πες, και το πόσο ήρεμος είναι ο Γιάννης και πόσο ήρεμος. Πραγματικά είναι και λίγο τρομακτικό όμως. Όσο πιο χαμηλά είσαι όμως, τόσο πιο ψηλά. Ναι, και τόσο πιο ψηλά ανεβαίνεις. Γιατί ο Γιάννης ασχολείται. Είδες, Γιάννη, τα λέω για σένα. Δεν πειράζει. Να και που σε βλέπουμε εσένα, δεν το ίδιο είναι. Ναι, ναι, ναι. Όχι, ξέρεις τι, συγκεντρώνεσαι στην προπόνησή σου, αυτό είναι το βασικότερο. Ακούς προπονητές σου, μαθαίνεις να έχεις πειθαρχία μέσα από την προπόνηση και μετά έτσι είσαι και στη ζωή σου. Είσαι πολύ πιο ήρεμος. Η καθημερινότητά σου, ποιες είναι για τα νέα παιδιά που σε βλέπουν και για, για, για πολύ κόσμο και σαν νέο παιδί για τα νέα, είσαι είδωλο. Γιατί αυτά δημιουργούν είδωλα, όλος ο αθλητισμός, τα πάντα. Ποιες είναι οι στερήσεις που δέχεσαι καθημερινά? Μέσα από την καθημερινότητα που άλλοι φίλοι σου μπορεί να το κάνουν ή σε προτείνουν να το κάνεις αλλά δεν τους ακολουθείς, για το άθλημα και για αυτές τις ζώνες που έχουμε μπροστά μας και αυτές που έχεις πάει και αυτές που θα πάρεις. Μερικές φορές μου λένε να βγούμε να πάμε, τους λέω δεν μπορώ, έχω το πρωί προπόνηση γιατί πρέπει να ξυπνήσω πρωί, να πάω για τρέξιμο. Να κοιμηθώ καλά, να φάω σωστά. Να φάω σωστά, διατροφή πάντα. Έτσι πιστεύεις ότι γεύεσαι όμως και την καθημερινότητα και τη ζωή? Και το μικρό δηλαδή, της ηλικίας σου, ναι. Γιατί υπάρχουν στιγμές γιατί τώρα που δεν θα έρθουν μπροστά. Εντάξει, εμένα επειδή μου αρέσει πιο πολύ, γι' αυτό το έχω επιλέξει και αυτό το κάνω. Δεν είναι σε γεμίζει περισσότερο εγώ, από την άλλη. Να ρωτήσω κάτι, την ώρα που σου σηκώνω όμως, Γιάννη, το χέρι σου περνάνε τη ζώνη. Νομίζω ότι δεν είναι η πιο όμορφη στιγμή. Εντάξει, αυτό είναι ένα. Δεν εξαγοράζεται ούτε με καφέδες ούτε με ποτά. Καλά, εννοείται. Δεν το συζητάω. Θέλω να. Όπως και ο ποδοσφαιριστής, βρε εσύ. Πάλι σε ποδοσφαιρό, το γυρνάω. Έλαντε, κάτι συμβαίνει με τον ποδοσφαιριστή. Έχουμε και κοξερά εδώ. Ναι. Και εκείνος και εκείνοι οι άνθρωποι. Δεν, και εκείνοι κάνουν θυσίες. Πολλές θυσίες. Εντάξει, θα βγήκε σαν άνθρωπος μια φορά. Εγώ η πιο σημαντική θυσία που δεν θα μπορούσα να κάνω πάντως αν ήμουν ποδοσφαιριστής είναι που για πολλές μέρες πριν μου κόβουν την επαφή. Και είναι η πρωτεύουσα. Και με πάνε σε ένα ξενοδοχείο και με κλείνουν εκεί πέρα. Κάτσε, φίλε. Εγώ μπορεί μετά από αυτό να παίζω καλύτερα. Είναι και αυτό μια θυσία. Πώς θα μου το πεις εσύ?
Γιατί γελάς, το κάνετε και εσείς αυτό? Κάτσα, μας αλήθεια, πηγαίνει. Οι προπονητές έπρεπε να μας πούν. Δεν αφήνετε καλέ τον άνθρωπο να κάνει ό,τι θέλει την προηγούμενη μέρα. Δεν απαντάνε, γελάνε, γελάνε, ναι, γελάστε. Απαγορευτικό. Για τον καθένα, μπράβο παιδιά, αυτό υπάρχουν άνθρωποι που λειτουργεί πολύ ενθαρρυντικά αυτό. Μα και δεν μπορεί να χάνεις όμως αυτή την πρωτεΐνη όταν πας σε αγώνα, γιατί σε πιο υποτομικός. Έτσι ακριβώς, και έχει ο Γιάννης, έχουμε να σας πούμε εδώ πέρα μια αποκλειστικότητα, να παίξει στην Ιταλία μέχρι το τέλος του χρόνου. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να προπονηθεί πάρα πολύ σκληρά. Καθόλου σεξ, λοιπόν. Υπάρχει άνθρωπος με τον οποίο θα ήθελες πάρα πολύ έτσι και μέσα από τη τηλεοπτική μας επαφή σε όλη την Ελλάδα και την Κύπρο μας βλέπουν. Προκαλούσες στην ουσία μαζί του έναν αγώνα. Άσε τις ομοσπονδίες και άσε. Δεν έχουν βρεθεί και ποτέ. Ποτέ. Να πεις, θα ήθελα κάποια στιγμή να μου δοθεί ευκαιρία να παίξω. Ναι, από οποιοδήποτε στον κόσμο, και ξένος. Να παίξω με αυτόν να αναμετρηθώ. Δεν ξέρω, θα ήθελα. Ναι, με ποιον να πω τώρα. Πες έναν που θαυμάζεις. Πες κάποιον που είναι το ειδωλό σου. Θα θαυμάζεις αυτό. Εγώ σου θα ήθελα πολύ. Ναι, πέρα. Ας το μην το πεις καλύτερα. Μα δεν μπορεί να μην υπάρχει κάποιος που τέλος πάντων θαύμαζε από μικρός και ξεκίνησε ίσως και πάνω στα βήματά του. Εντάξει, πάνω στα βήματά του ξεκίνησα με τον Μιχάλη Τσαμπίδη. Αλλά δεν θα ήθελες να αναμετρηθείς. Γιατί δεν πάει να πει ότι είστε εχθροί, επειδή κάποτε ξεκίνησε τα βήματά του. Δεν θα ήθελα να αναμετρηθώ. Μπράβο, είναι κάτι. Άσχετα αν μπορεί να μην γίνει, δεν έχει να κάνει. Κοίταξε, μπορεί να σε τρομάζει ακόμα, εννοείς. Έχετε κάνει σπάρινγκ. Έχουν κάνει σπάρινγκ, καταλαβαίνεις. Οπότε είναι ένα κομμάτι σαν να μετρήσει. Θέλετε να μας πείτε και εμάς που δεν γνωρίζουμε τι είναι αυτό το σπάρινγκ. Το σπάρινγκ είναι φιλικό παιχνίδι. Βάζουμε εμείς γαντάκια και είναι σαν αγώνα. Χωρίς να υπερβάλλετε, εννοείς υπερβολικά στις κινήσεις. Έτσι πιο μαζεμένα. Όπως το πάρει κανείς. Πολλές φορές το πάρει. Σπάς πιο πολλές μύτες από ό,τι στον κανονικό αγώνα. Έτσι, έτσι, έτσι. Τόσα χρόνια μαγάκι. Να δω πότε θα κάνει το πράγμα. Αν το έχετε κάνει αυτό, πώς πήγε. Ποιο απ' όλα. Με το Ζαμπίδι, παιδί μου, ρωτάει η κοπέλα. Με εμένα να σου πω κάτι. Θέλω να το πω αυτό και να ευχαριστήσω δημόσια εδώ τον Γιάννη, ότι ο Γιάννης με βοήθησε όσο κανένας άλλος για την προετοιμασία μου στον αγώνα στο MMA. Γιατί είχες πολύ καλό δυνατό στόχο. Εννοείται. Παιδιά, πόσο επαγγελματίας kickboxer μπορεί να είμαι. Χέβη μου, πρόσεχε. Πρόσεχε καλά, γιατί από σήμερα αλλάζω. Εντάξει, εγώ θα γίνω σάκου στον box μου, Ρωμή. Αυτό μου αρέσει πάρα πολύ, αλλά εσένα δεν θα σε χτυπάω με τα χέρια. Έχω δύο σάκου. Να σου πω, θες να παίξεις ένα αγώνα με τον Γιάννη. Γιάννη, πόσους αγώνες έχεις, δεν μας είπες. Έχω νομίζω 36, δεν θυμάμαι και. Και πόσες νίκες έχεις στους 36 αγώνες, έτσι, για να τον φοβήσουμε λίγο τον Αλέξανδρο. 31 νίκες έχω. Στους 36 αγώνες. Μπράβο. Έλα. Λοιπόν, κανονίζουμε αγώνα. Να κανονίσουμε αγώνα. Στον αγώνα που πρόκειται να. Μετά την Ιταλία, γιατί έχει τουρνουά. Έχει τουρνουά το αγώνα. Ο Γιάννης. Καταρχήν εννοείται ότι θα παίξει στο Κατσιάρα, φυσικά στο Δημήτρη Κατσιάρα, το Open Championship. Θα το παρουσιάσουμε βέβαια μαζί. Αυτή τη ζώνη έχει κερδίσει στο Κατσιάρα. Ναι. Και θα κάνει διεκδίκηση. Πώς λέγεται αυτή, Γιάννη? Υπεράσπιση. Υπεράσπιση. Ποια διαφορά είναι? Υπεράσπιση σημαίνει ότι ο Γιάννης την έχει τη ζώνη και υπάρχει κάποιος που θέλει να του χτυπήσει, να του την πάρει. Και θα πάρει αυτή τη ζώνη. Θα την κρατάει, δεν τη φοράει, εννοείς. Ναι, ναι, ναι. Είναι διεθνής τίτλος. Θα τη φοράει, σου λέει. Βρε παιδί μου, θα τη φορέσει την ώρα που θα κερδίσει. Όποιος ο νικητής. Και πώς θα το χτυπήσει ο άλλος όταν δεν τη φοράει πριν. Πρέπει να μην χτυπήσει τη ζώνη. Το Γιάννη θα χτυπήσει. Αν είναι λέει να χτυπήσει. Και παιδιά, να μην ξέρω. Είναι σαν να χτυπήσει το κουδούνι για να ανοίξει πόρτα. Δεν παίρνει την πόρτα. Δηλαδή, ανοίγει η πόρτα να χτυπήσει. Εσένα θα σε βάλουμε για ρίγκελ καλύτερα. Ναι, την θέλω πάρα πολύ να είναι ένα σούπερ μίνι. Και άμα παίξει εκεί πέρα να εγώ να. Εσένα σε βλέπω πιο ενημερωμένο. Για τα πάνω. Θα παρουσιάσει το Γιάννη βέβαια έτσι. Γιατί με ποιον Γιάννη θα παίξει, ποιο είναι ο υπερασπιστή. Με ποιος είναι ο Γιάννης. Τώρα δεν θυμάμαι. Δεν πειράζει, εντάξει. Δεν πειράζει. Σε έχουμε μπλοκάρει. Δεν κάθεσε η Μάρκα Ρουόμ. Άλλωστε αυτή η άλλη μεριά δεν είναι και οι άνθρωποι όλοι του kickboxing και τα λοιπά. Δεν είναι άνθρωποι τώρα για να δίνουν στέγες συνεντεύξεις. Και μάλιστα το φοβερό με τα παιδιά αυτά είναι που όταν τελειώνει ο αγώνας τους, ενώ είναι τόσοι λες και το έχουν γίνει στραπατσαρισμένοι, όμως βρίσκουν το αγώρι δεν στραπατσαρίζεται, τους τελειώνει από τον πρώτο γύρο. Ναι, αλλά βρίσκει να πει ευχαριστώ πολύ και μάλιστα να θυμηθεί όλους τους προπονητές. Τους σπόνσορες, τους ανθρώπους που είναι δίπλα του, τους λένε όλους δηλαδή, λες και τους συσγράφει ένα χαρτί και κάνουν ανάγνωση εκείνη την ώρα. Μπράβο όμως αυτό. Τελειώνουμε στον πρώτο γύρο και τελειώνουμε γρήγορα που λες. Βρίσκονται στο χώρο τους. Ναι, βρίσκονται στο γήπεδό τους που λένε. Εάν έπρεπε ο κόσμος να καταλάβει που ακόμα δεν έχει δει αγώνους και θα κλείσουμε με ένα δικό στιγμιότυπο, έτσι με μια γρήγορη ανάλυση που κάναμε για σένα, αλλά οι πρωταθλητές δεν θέλουν και πολλά λόγια, νομίζω ότι μιλάνε μέσα τη πράξη του. Κάποιο μπορεί πλέον να δει τα πάντα για τον Γιάννη. Εάν λοιπόν κλείναμε. Και θέλαμε πρώτα ρωτάω εσένα Μαρία που τον έχει ζήσει και μετά ρωτήσω και τον ίδιο γιατί είναι πολύ βασικό να δω. Τον έχω ζήσει, με έχει ρίξει ξύλο, καταλαβαίνεις τώρα. Καλά, ξύλο μπορεί να σου ρίξω και εγώ, δεν πάνε με την έχει ζήσει. Όχι, όχι, ξύλο μπορεί να κάτσεις, να κάτσεις να τις ρίξεις, θες να πεις. Να κάτσεις. Έτσι. Μα εγώ δεν χρειάζεται και ποτέ να ρίξω με το έτσι θέλω γιατί έρχονται και μου λένε μπορείς να με βαρέσεις. Εσύ ειδικά το ξέρεις αυτό.
Θέλω να σε ρωτήσω, το οικειοθελές ξύλο είναι το πιο καλό. Σίγουρα. Λοιπόν, να σε ρωτήσω κάτι άλλο όμως. Ο Γιάννης ο Καγγελίδης, αυτούς που δεν τον έχουν παρακολουθήσει, με δύο ουσιαστικά επίθετο, ό,τι θέλεις, δύο πραγματάκια θέλω να πεις για το ring, για το kickboxing, για τον αθλητισμό. Ποιος είναι? Λοιπόν, θα πω μια λέξη βασική. BG Kickboxing Academy. Νομίζω αυτά τα λέει όλα για αρχή. Και από εκεί και πέρα ο Γιάννης είναι αθλητής του BG εδώ και 4 χρόνια. Έχει κερδίσει άπειρους τίτλους. Δεν είναι μόνο αυτή η τίτλη εδώ που βλέπεις. Έχουμε και άλλους τίτλους. Έχει πάρα πολύ μέλλον γιατί είναι μικρός. Έχει ήθος. Έχει πειθαρχία. Έχει το κεφάλι χαμηλά. Είναι low profile. Είναι low profile. Αγωνίζεται κάθε μέρα. Εκτός από το ταλέντο, που το ταλέντο, εγώ ας πούμε δεν είχα ταλέντο. Είχα προσπάθεια. Κάποιοι άνθρωποι έχουν και ταλέντο. Το αν έχεις ταλέντο, συνήθως δεν προσπαθείς. Σημαντικό είναι, έχεις, δεν έχεις ταλέντο, να προσπαθείς. Κάθε μέρα όλο και περισσότερο για τα θέλω σου. Μάλιστα. Και όσο περισσότερο προσπαθείς, κάποια στιγμή ανταμείβεσαι. Γιατί και ο Γιάννης έχει χάσει αγώνες, έτσι. Σαφώς. Και αν δεν χάσεις, ειδικά σε αυτό το άθλημα, δεν καταλαβαίνεις και τίποτα και δεν μπορείς να γίνεις πιο σκληρός και πιο δυνατός. Έτσι ακριβώς. Γιάννη, ποιος είναι ο Γιάννης Καγγελίδης? Τώρα ξέρω, είναι δύσκολη ερώτηση, αλλά είναι και πολύ σημαντική για τον κόσμο. Ποιος είναι για σένα ο Γιάννης Καγγελίδης? Για μένα, τι να πω τώρα για τον εαυτό μου, είναι ότι... Θα μιλήσεις για αυτό που βλέπεις στους αγώνες. Εγώ θέλω να μου πεις απ' έξω. Έχεις βγει τώρα από τον εαυτό σου και βλέπεις τον Γιάννη Καγγελίδη. Ποιος είναι? Βλέπω ένα παίχτη που προσπαθεί, βλέπω ότι το θέλει, πιστεύει στον εαυτό του και αγωνίζεται σκληρά. Μπράβο. Πολύ σημαντικό. Εγώ ήθελα να κάνω μια παρένθεση. Συνήθως στα νέα παιδιά, δηλαδή εγώ ξεκίνησα μεγάλη έτσι και πολλοί άλλοι αθλητές ξεκίνησαν μικροί, παλιότερες εποχές και μεγαλώσαμε. Okay. Τώρα πια οι νέοι αθλητές δεν έχουν ούτε όρεξη, ούτε προσπάθεια, δηλαδή τα βρίσκουν όλα έτοιμα, τα βρίσκουν εύκολα ή αν χάσουν ένα αγώνα σταματούν. Ο Γιάννης είναι παράδειγμα για τα νέα παιδιά και γι' αυτό σκέφτηκα να φέρουμε τον Γιάννη στην εκπομπή. Κατάλαβες, έχει προσπάθεια, ενώ ένα 20χρονο πλέον παιδί θα κοιτάξει πώς θα βγει έξω, πώς θα ρίξει μια κοπέλα. Νομίζω δεν θα επιλέξει όμως ή κάτι τέτοιο να κάνει 20χρονο. Και δυστυχώς και στο χώρο μας δεν προσπαθούν πολύ, δηλαδή κερδίζουν ένα διασυλλογικό ή έναν επαγγελματικό αγώνα. Και τους αρκεί, και εκεί σταματάν. Κρίμα. Λοιπόν, καλή επιτυχία στο εξωτερικό. Εμείς θα είμαστε εδώ για να δείξουμε τον αγώνα. Περιμένουμε έτσι στιγμιότυπα. Χαρούμε μαζί σου και με την νίκη σου. Εγώ ξέρεις τι ήθελα. Ήθελα να φωνάξουμε τους προπονητές να μου φέρουν και τη ζώνη που κέρδισα στο MMA Challenge. Ναι, αλλά μετά από τότε. Που είναι και δικοί μου προπονητές και του Γιάννη προπονητές. Ωραία, αυτό το κάνουμε αμέσως με τον break. Γιατί τώρα θα πρέπει να κλείσουμε με highlights από τον Γιάννη. Πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό και πιστεύουμε για το τελευταίο μέρος που θα δείξουμε αποκλειστικά και τον αγώνα που είπα. Αλλά και με τους προπονητές σου που ήταν εκεί γιατί πήγες και μέρος στον αγώνα. Να μας πούν δύο λόγια. Τα έχω όλα έτοιμα, τα έχω όλα στο μυαλό μου. Συγκεντρωθείτε και ακούτε.